Δεν περιμένετε από εμένα να σας πω σχετικά με τις επιδόσεις της RTX 5070. Τις έχετε σίγουρα δει σε δεκάδες βίντεο και γραπτά review μέχρι τώρα. Αν όμως θέλετε μια αντικειμενική άποψη λίγο καιρό αφού έχει κυκλοφορήσει στην αγορά, είστε στο σωστό μέρο. Κάτω έχουμε τόσο το γραπτό review στο 8bits.gr όσο και τι σημαντικότερε στιγμέ του βίντεο για να μεταπηδήσει εκεί ακριβώ που θέλει. Δοκιμασμένοι με τον driver 572.83 επάνω σε έναν Ryzen 5 7600X με το PBO ανοιχτό και το Curve Optimizer στο μείον 15 για εύκολα 5,5 GHz, έχουμε ένα σύνολο με γερέ και ακλόνητε επιδόσει ακόμα και σε 1080p. Παράλληλα, στο σύστημα έχουμε μνήμε τη Kingston Fury Renegade RGB μεγέθου 32 2GB στα 6.000MB τρανσφαίρ έναν σεκόντ και έναν KC3000SSD του 1 TB που ολοκληρώνει το σύνολο. Πριν μιλήσουμε όμω για τι επιδόσει, πρέπει να μιλήσουμε για την κάρτα τη Gigabyte που έχουμε εδώ. Γενικότερα, πρόκειται για μια στιβαρή κάρτα με μεταλλικό backplate και πλαστικό κάλυμα που ακολουθεί τη γνωστή συνταγή από τι αμέσω προηγούμενε γενιέ και κάρτε τη εταιρεία. Το σειρώμενο πλαστικό κομμάτι στο cooler δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτικό, αλλά οι τριπλέ ανεμιστήρε του συστήματο ψήξη Windforce είναι εξαιρετικοί. Και με το Halo RGB FE, που μπορεί να φαίνεται λιγάκι εδώ, δείχνουν εξίσου εξαιρετική σε ένα gaming σύστημα. Στα υπόλοιπα specs έχουμε το controversial 16-pin power connector, το βελτιωμένο σύστημα ψήξης που είπαμε και πριν, διπλό BIOS αλλά και εξαιρετικά μικρό σε μήκο PCB που ίσα ίσα περνάει την ε, PCI Express. Το PCB αυτό στεγάζει μόλις 12GB GDDR7 μνήμης. Σε 1080p λοιπόν, οι επιδόσεις της GPU είναι εξαιρετικές όπως θα περιμέναμε και θα παίξουμε τα πάντα χωρίς πρόβλημα. Αλλά αυτό το γνωρίζαμε ήδη. Ναι, μεν το 1080p μας χαλάει τις ισορροπίες στο hardware μας, ειδικά όταν η GPU είναι τόσο δυνατή όσο αυτή, όμως και πάλι οι επιδόσεις της RTX 5070 ξεπερνάνε τα 120 FPS σταθερά, ακόμα και τα 200 FPS σε αρκετέ περιπτώσεις, όπως στο F1-23. Και αυτό χωρίς να ζορίσουμε τον ξεχυλωμένο ε, 7600X μας. Το ίδιο καλά τα πηγαίνει και η παλαιότερη HH70 της Nvidia, η RTX 3070 μας, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδανική για 1080p, αλλά και για 1440p ακόμα και σήμερα, περισσότερο όμως μετά. Με τον Public Driver που δοκιμάσαμε και αυτό που θα έχετε και εσείς στο σύστημά σας και μπορείτε να τον δοκιμάσετε, η GPU παρέδωσε αξιοπρεπέστατους αριθμούς και στα 1% lows πέρα από τα average frame rate που μετρήσαμε, αριθμός που αφορά τον μέσο όρο του 1% των χαμηλότερων FPS που κατέγραψε η κάρτα σε κάθε run σε αντίθεση με τα minimum FPS που απλά μας δείχνουν το χαμηλότερο καρέ του κάθε run, το χαμηλότερο χαμηλότερο, τα 1% lows μας δείχνουν το πόσο σταθερό είναι το gameplay που παράγει η GPU αφού παίρνουν τον μέσο όρο των χειρότερων FPS. Πράγματα όπως στιγμιές διακοπές τύπου stuttering και επιβραδύνσεις στον ρυθμό των καρέ υποδηλώνουν κάποιο πρόβλημα είτε με τον driver είτε με το υπόλοιπο σύστημα. Κουβέντα για άλλη στιγμή και αυτή. Σε 1440p τώρα η κατάσταση δεν αλλάζει σημαντικά, και έχουμε ξανά την RTX 5070 μπροστά. Όλες οι μετρήσεις που βλέπουμε εδώ αφορούν το απλό raster με αυτήν την κάρτα και δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί με το upscaling και το πως η RTX 5070 θα φτάσει την RTX 4090 των 2.500 ευρώ. GPUs τώρα όπως η RTX 3070 μας δείχνει την ηλικία της σε αυτή την ανάλυση αλλά και πάλι παίρνουμε μια αξιοπρεπή εμπειρία gaming στα περισσότερα σύγχρονα games όπως με το Black Ops 6 αλλά και με το Cyberpunk, το οποίο μεταξύ μας δεν το λες και σύγχρονο πλέον, αλλά με τις οπτικές αναβαθμίσεις που έλαβε όλο αυτό το διάστημα από το 2020 μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Και μετά 4K, εδώ η ανάλυση γονατίζει την RTX 5070 και παιχνίδια όπως το Cyberpunk έριξαν το frame rate στα 49fps κατά μέσο όρο. Κάρτες όπως η πιο δημοφιλής κατά το Steam RTX 4060 πέφτει κάτω από τα 60fps κατά μέσο όρο. Αλλά ο τρόπος που γαντζώνεται από κάποια παιχνίδια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια κάρτα σχεδόν το ίδιο μισητή με την RTX 5070 σήμερα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο DLSS, ενεργοποιώντας την μαγική σώστη της Nvidia για αύξηση των επιδόσεων, η εταιρεία μας δίνει από 10 έως και 30 fps κατά μέσο όρο, χρησιμοποιώντας την απλή τεχνική που γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα. Ή το μοντέλο Transformer, DLSS Transformer, που έχει το Cyberpunk, το Alan Wake 2 και το Stalker ή βασικά όποιο παιχνίδι θέλουμε μέσα από τα settings του Nvidia App. Οι αναβαθμίσεις τώρα στο DLSS φέτος με τις RTX 50 ήταν πολλές και μόνο με αυτές η RTX 5070 μπορεί να ξεπεράσει ή μάλλον να φτάσει τις επιδόσεις μιας RTX 4090. Όπως και οι παλαιότερες τεχνικές upscaling, το DLSS Συνεχίζει να χρησιμοποιεί AI για να επαναδημιουργήσει την εικόνα. Ωστόσο, το μοντέλο Transformer φέρνει βελτιώσει στην ποιότητα τη εικόνα ακόμα περισσότερε, υπόσχεται μειωμένο ghosting και λιγότερα artifacts που παρουσιάζονταν κυρίω σε 3D αντικείμενα με κίνηση, ενώ επαναφέρει την ποιότητα σε άλλα πυκνά σημεία μια 3D σκηνή, όπω για παράδειγμα φιλώματα. Φυσικά για πολλού η μεγαλύτερη προσθήκη ήταν το Multi-Frame Generation, το οποίο στι RTX 50 επιτρέπεται τη δημιουργία μέχρι 4 ψεύτ, εννοούσα 4 νέων καρέ μέσα από ένα κανονικό. Δηλαδή, εάν το game μα τρέχει με 60 καρέ το δευτερόλεπτο και ενεργοποιήσουμε τη μέγιστη τιμή στο MFG, θα έχουμε 240 FPS. Από αυτά, τα 180 θα φτιάχνονται με AI. Το MFG παρουσιάζει ένα κάποιο ενδιαφέρον σαν τεχνολογία, παρόλα αυτά, κατά τη χρήση στο Cyberpunk νιώσαμε αμέσως το latency που εισάγει στο gameplay, το οποίο είναι εμφανές τόσο όταν παίζουμε με controller, όσο και με keyboard και mouse. Το απλό και παραδοσιακό DLSS στην πιο φρέσκια του μορφή αυξάνει και άλλο τις επιδόσεις, ενώ το DLSS 4 υπόσχεται να συρρυκνώσει και τις απαιτήσει του σε μνήμη. Σε συγκεκριμένα σενάρια βέβαια και χάρη στο μοντέλο Transformer. Και παρέα με λεπτομέρειες όπως το Ray Reconstruction μέσω AI που εισήχθη με το DLSS 3.5, έχουμε πρακτικά ένα αρκετά ποιοτικό αποτέλεσμα σε αρκετά παιχνίδια, ακόμα και με το Ray Tracing ανοιχτό και μια και αναφέραμε ray tracing, παρατηρήσαμε μέσα από τι μετρήσει μα ότι το ray tracing κόβει περίπου το 40 με το 50% των συνολικών επιδόσεων της GPU σε όλες τις κάρτες των δοκιμών μας σε ανάλυση 1440p ή παραπάνω όπως μας έδειξε η περίπτωση του Cyberpunk όπου η RTX 5070 και τα 25 FPS τη κρίνονται απαγορευτικά για να απολαύσουμε το παιχνίδι της CD Projekt Red. Δεν έχει σημασία που η 5070 έχει μόλις δύο RT cores περισσότερα από τις RTX 3070 και RTX 4070. Οι επιδόσεις της στο Ray Tracing εξακολουθούν και είναι περιορισμένες και τα 12 GB GDDR7 δεν βοηθούν αρκετά. Όσον αφορά το τριγύρο λογισμικό, αν εξαιρέσουμε ορισμένα θέματα όπως το Nvidia Overlay που έριχνε τις επιδόσεις για κάποιους gamer, τότε οι drivers της Nvidia είναι σε ok επίπεδο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τόσο οι drivers της NVIDIA όσο και της AMD δείχνουν εξαιρετική. Το να προτείνουμε τώρα τη συγκεκριμένη GPU, το κουτί της φαίνεται κάπου εκεί πίσω, όταν είδαμε και εμείς τα πρώτα reviews, ήταν σχεδόν απαγορευτικό. Στο διάστημα μέχρι σήμερα η NVIDIA υποσχέθηκε βελτίωση των αποθεμάτων παρά τις όλες γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδίως μεταξύ των τεχνολογικών γιγάντων που αυτή τη στιγμή ελέγχουν ολόκληρη την αγορά στι αρχέ Μαρτίου κιόλα, ακόμα και στα γυρίσματα του 8 Bits The Podcast, βρήκαμε λίγε διαθέσιμε RTX 5070 στην αγορά. Εν τούτη, καμία δεν μπορούνταν στα προτινόμενα 549 δολάρια. Πλέον, κοιτάζοντα αρκετά listing στην Ευρώπη, η RTX 5070, όπω και αυτή, εμφανίζεται διαθέσιμη ακόμα και σε custom υλοποιήσει με περίπου 650 ή 700 ευρώ. Εξαίρεση και πάλι αποτελεί η χώρα μα, μια και υπολογίσαμε το διάγραμμα εν ευρώ ανά FPS με μια μέση τιμή 800 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε με τις συνεχείς διακυμάνσεις δεν μπορούμε να κατασταλάξουμε και να σας προτείνουμε και μια συγκεκριμένη κάρτα. Ωστόσο, η πρόταση της Gigabyte, όντας μία από τις πιο φτηνές υλοποίησεις από πλευρά specs, μας άρεσε. Έπειτα, η GeForce RTX 5070 θα πρέπει να ξέρετε ότι έρχεται με μόλις 12 GB GDDR7, ένα ακόμα μεγάλο αρνητικό για την κατηγορία της. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός ακόμα και σε φτηνότερες κάρτες σήμερα Παίζει στα 16 GB και αυτό εδώ και πολύ καιρό. Οπότε δεν βλέπουμε το λόγο που η Nvidia αποφάσισε να τόσο πολύ τα specs τη συγκεκριμένη κάρτα. Και αναμένεται να το κάνει και στην 5060, αλλά δεν το ακούσατε από εμά. Αν και η 5070 νίκησε τι υπόλοιπε GPU του μικρού συγκριτικού μα, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μια καλή συνολικά κάρτα. Η GPU είναι 50% software και 50% hardware, μια και βλέπουμε πολύ λίγε βελτιώσει από τι RTX 40 όσον αφορά τον πυρήνα, αλλά πολλέ σε επίπεδο software που χωρί αυτέ η κάρτα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο φυσικά στη σωστή τιμή όλες οι κάρτες είναι εξαιρετικές. Αυτά, είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Το γραπτό review με όλες τις πληροφορίες θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.